Εδώ οι διεθνείς μας, το γήπεδο δεν γέμισε, περίπου 2.500 κόσμος στα δύο αωράκια. Χάουελ λοιπόν, Μέκελ, Τίμορ, Μένκο και Κοέν, η αρχική πεντάδα του Όντεν Κάτας. Ο Καλμέκης είναι ο Καλάθης, Μαργαρίτης Βασιλόπουλος Μαυροειδής, η δική μας πεντάδα. Ο Μαυροειδής δεν αγωνίστηκε, ήταν στο 12, δεν έπαιξε καθόλου στο Λέστερ, είναι στο αρχικό σχήμα. Σήμερα πόντος του Γιάννη Μπουρούση, του πιστού στρατιώτη της εθνικής ομάδας που έκανε τόσα χιλιόμετρα από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Ήταν ο κορυφαίος εθνικής μας με 27 πόντους. Με μια... Για το Μαυροειδή, αυτός θα δώσει μια πάσα έξω. Αθηναίου, υποπίεση χρόνου, κάνει λάθος. Κλέβει το Ισραήλ και θα φτάσει στο lay-up με τον Μπαρ Τίμορ και η οργανωμένη επίθεση. Ένα pick and roll, Χάουελ Τζούνιορ με το ένα χέρι, θύμισε λίγο πρίγκεζι αυτό και με ταμπλό μάλιστα. Βασιλόπουλος, Μαυροειδής, ωραίο γύρισμα. Η δημιουργία είναι ένα από τα καλά του, αλλά όχι το καλύτερό του. Πρώτα σκοράρισμα και όχι πολύ καλός αμυντικός. Μαργαρίτης που είναι νέο πρόσωπο στην ελληνική πεντάδα, έκλεψε την μπάλα Αθηναίου. Πάσα ολόκληρου γηπέδου για το Μαυροειδή, το καλάθι. Η πρώτη σοπαλία στο μάτς. Χάουελ Τζούνιορ, αστοχή από κοντά. Ριμπάουν από το Μαυροειδή, από τον κεντρικό διάδρομο. Καλάθης θέλει να ευνηδιάσει, αλλάζει χέρι στον αέρα. Νίκ, the quick, Καλάθης από διπλή. Βασιλόπουλος προσποιήθηκε. Πάσα για το Μαργαρίτη, από την baseline αυτός. Για το 8-4. Στο παιχνίδι με τη Μεγάλη Βρετανία. Βόησε και επιθετικά, αλλά αμυντικά ήταν ο γκόλιθος. Μαζί με τον Βασιλόπουλο. Εδώ ο Χάουελ Τζούνιορ απαντάει. Μειώνει 8-6 για να σκοράρει και πάλι ο Καλάθης για την εθνική μας ομάδα. Ο Κοέν έκλεψε την μπάλα και το Ισραήλ θα βγάλει ευνηδιασμό. Ενώ και ο Μπλέιζερ πέρασε στην πεντάδα του Ισραήλ. Νέος σου τριών πόντων, αυτή τη φορά είναι εύστοχος ο Ταμίρ Μπλατ. Παρέμεινε το 10-14 υπέρ του Ισραήλ. Ωραία επίθεση. Στον Μπεν Χιμόλ θα περάσει και πάλι όλη την άμυνα και θα τελειώσει με ένα όμορφο lay-up τη φάση. Έκανε ό,τι ήθελε εδώ. Είναι σκρίνο σάκοτα. Το pop-out, το σουτ για τρεις, ναι. Σάκοτα. Γιαννόπουλος και τώρα Λαρετζάκης. 10 δευτερόλεπτα για την ελληνική επίθεση. Λαρετζάκης. Πάει σε μια προσωπική ενέργεια και θα δικαιωθεί. Προσποιείται, θα τριπλάρει τώρα. Ωραία πάσα για το Λαρετζάκη. Πολύ όμορφη συνεργασία. Λαρετζάκης αντίθετα το σκρίν, δοκιμάζει για τρεις. Επιθετικό rebound του Σάκοτα. Η πάσα για το Βουγιούκα ήταν πολύ δυνατή. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του σέντερ του Παναθηναϊκού. Ντόσον αλλάζει χέρι στον ενδιασμό. Αστοχή Χάουελ στο επιθετικό rebound από κοντά. Θα σκοράρει για το νέο προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Κελ. Πήγε να κάνει εδώ κάτι εξεζητημένο. Έκανε λάθος. Γιαννόπουλος τον τιμωρεί με ευνηδιασμό. 22-22. Μέκελ, νέα επίθεση για το Ισραήλ. Μπλατ από το πλάι. Είναι σου τριών πόντων. Ο Μένκο πέρασε στο παιχνίδι. Ενώ έχει περάσει και ένα πνευματικό σεντεφόρο. Μπεν Άβι, Άλμπερτ Άλκιν. Αθηναίου. Αμέσως με το που έπιασε την μπάλα, αμέσως με την επαναφορά. Σου το Καλάθης στην επαναφορά. Αθηναίου πίσω από το σκριν του Βουγιούκα. Αθηναίου σε νέο σου τριών πόντων. Και αυτό μέσα. Γιάννης Αθηναίου. Με τις άμεσες αυτές εκτελέσεις, με χέρι αλφάδι και με δύο συνεχόμενα τρίποντα δικά του, ξαναβάζει μπροστά την εθνική μας ομάδα. Μας. Αλτίτ για τον Μπλατ, τον κυνηγάει ο Καλάθης. Λάθος πάσα του Μπλατ, κλέβει ο Αθηναίου. Αμέσως στον ευνηδιασμό, ο Καλάθης πολύ γρήγορος μέχρι το lay-up. Στα πασάρι χαμηλά, ο Αλτίτ βγάζει πάλι έξω στον Μπεν Χιμόλ. Αυτός άλλη μία πάσα για τον Τζέικ Κοέν, που είχε κλειδώσει χαμηλά τον αντίπαλό του. Εκεί μας στο συν 4, Μπεν Χιμόλ χάνει την μπάλα. Αποτύχει, θα ξαναπάει στα χέρια του. Κοέν. Με το Βασιλόπουλο οι προσποιήσεις με ταμπλό το Καλάθη. 31-29. Καλάθης για την εθνική μας ομάδα. Καλάθης για το Μαυροειδή. Το εύκολο lay-up. 33-30. Γρήγορα μετά το screen.
Το Καλάθης βεβαίως είναι από τους καλύτερους πασέρ. Ντόσον ζήτησε φάουλ στην προσπάθειά του για τρεις πόντους. Να συνεχιστεί το παιχνίδι, είπαν οι διαιτητές. Καλάθης βρίσκει ανοργάνωτη την άμυνα. Γκολ φάουλ. Νικ Καλάθης. Πολύ γρήγορος για μια ακόμη φορά. Παίξε ένα-δύο λεπτά. Ναι, ακριβώς αυτό, αυτό. Μπλατ. Ζάλμαντσον. Φοβερό στοπ από τον Θανάση. The elevator. Άντε το κούμπο. Κοιτάξτε το ασθαντσέρ πώς σηκώνεται και σταματάει στα ίσα τον Ζάλμανσον στην πιο εντυπωσιακή φάση του αγώνα που ξεσηκώνει τους 2.500 θεατές εδώ. Διαφορά άλματος. Μένχιμολ. Μπλατ 2-1 στη λήξη του χρόνου. Στόπ από τον Βασιλόπουλο. Αντετοκούμπο μαζεύει την μπάλα μακριά. Τρέχει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Θα πάρει το φάουλ. Ντόσον. Ευνηδιασμός και το lay-up που δεν θα φέρει δύο πόντους, αλλά ο Ζάλμανσον θα έρθει για το φόλου. Για το Γιαννόπουλο ξανά Αθηναίου, τώρα στον Βασιλόπουλο που κοστάρει. Βασιλόπουλος θα γυρίσει, θα εκτελέσει για δύο. Κλέβει την μπάλα και θα τελειώσει με ταμπλό τη φάση. Έξι συνεχόμενοι πόντοι από αυτό το πρότυπο για όλα τα νέα παιδιά. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. 43-32, διψήφιο προβάδισμα. Ντόσον, μια πρώτη απάντηση για το... του Βασιλόπουλου για την εθνική ομάδα. Βουγιούκας σε μισμάτς. Στη γωνία είναι ο Γιαννόπουλος. Πιάνει την μπάλα. Ο Πλίζι εκτελεί και είναι εύστοχος. Χάρης Γιαννόπουλος. Ο Εν Χάουελ δεν μπορεί να σκοράρει με την πρώτη του προσπάθεια. Με τη δεύτερη όμως θα πετύχει το καλάθι. Δεν υπάρχει παράβαση, λένε οι διαιτητές. Χάουελ. Μόνος του εναντίον όλων σκοράρει 48-38 από κοντά. Ο Μαργαρίτης μάχεται, δεν μπορεί να σώσει την κατοχή. Ντόσον σε δευτερεύοντα ευνηδιασμό για το Ισραήλ. Καλάθη 48-41. Καλάθης πάσα στη γωνία. Γιαννόπουλος με το που πιάνει την μπάλα. Ο Πλίζη εκτελεί. Ευστοχή. Μπλατ δεν περνάει η πάσα του. Καλή άμυνα από το Μαργαρίτη. Γιαννόπουλος τον ευνηδιασμό μέχρι το lay-up. Ωραία συνεργασία τώρα των δύο ψηλών. Ο Ζάλμανσον για τον Κοέν και το Καλάθη. Καλάθης, φοβερή πάσα. Μαργαρίτη στα στοχή από κοντά, αλλά έρχεται το ασαντσέρ. Αντετοκούμπο! Φοβερή φάση. Καλάθη υψώνει, Αντετοκούμπο καρφώνει. Κοιτάξτε, Nick the Quick. Θανάσης the elevator, Αντετοκούμπο. Για το κάρφωμα, αυτό είναι μπάσκετ. Επειδή το μπάσκετ είναι και θεάμα. Ξανά κλείνει τα φώτα, κατεβάζει τους διακόπτες, το ασανσέρ. Και τα χειροκροτήματα από το κοινό. Στα δύο ωράκια, κοιτάξτε, πηγαίνει σε βοήθεια του Μαργαρίτη. Πού πάτε κύριε, κανόνας νούμερο 43. Δεν κάνουμε τέτοια lay-up όταν έρχεται ο Θανάσης. Μπλατ χαμηλά για το Χάουελ, είχε μισμάτς με τον Καλάθη, το χτυπά. Μαργαρίτης στο πλάι για τον Γιαννόπουλο που εκτελεί για τρεις, ναι! Πριν. Άρης Γιαννόπουλος. Αθηναίου σε πικερόλ με τον Μαργαρίτη. Αθηναίου ωραία για τον Μαργαρίτη, ξανά άντε το κούμπο, ναι! Με τα δύο χέρια τώρα, φοβερή φάση. Αθηναίου, Μαργαρίτης από κοντά, θα πετύχει το καλάθι. 68-51, στους 17 τώρα. Με πολλές βοήθειες και αλληλοκάλυψη. Μπλατ πίσω από το screen, σουτ δύο πόντων είναι. Καλάθης, Καλάθης περνάει όλη την άμυνα, αλλάζει χέρι, σκοράρει, απαντάει αμέσως. Θέση του Μέκελ, ο Τίμορ. Καλάθης. Υψώνει και πάλι για τον Αντετοκούμπο. Άλλο ένα αλεούπ κάρφωμα. Φοβερές φάσεις από τους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού που βρίσκονται με κλειστά μάτια. Εδώ μετράει η ομοιογένεια, η χημεία που έχουν οι δύο συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Σήμερα συμπαίκτες και στην εθνική ομάδα. Από ένα ακόμη replay, από μία ακόμη κάμερα. Και περίπου ισοϊψής, λίγο πιο ψηλό στον πλατό με.
Μπάρτιμορ, δύσκολη προσπάθεια, σκοράρει. Είχαμε περισσότερα γιατί στο Λέστερ πήγα να μάθουμε τζιμιά. Μπάρτιμορ, αφύλακτος για 3, 72-58. Μακριά μαζεύει την μπάλα ο Κίκας, ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη, αφήνει για το Σάκοτα που πηγαίνει μέχρι το lay-up. Φοβερή ενέργεια του Νίκου Κίκα. Μιλόπουλος, Σάκοτα, Μαυροειδής, γυρίζει με ταμπλό το καλάθι. Καλάθι στην αδύνατη πλευρά, Σάκοτα, θα δοκιμάσει για 3, ναι, δεύτερο τρίποντο του Σάκοτα στο μάτς. Ο Σάκοτα. Δεν μπορούν να απαντήσουν. Μακρινό rebound όμως για το Ισραήλ. Μπάρτιμορ αφύλακτος. Αυτός θα ευστοχίσει για 3. Καλάθης πίσω από την πλάτη. Πάσα του στο Σάκοτα. Νέος του τριών πόντων και αυτό μέσα. Τούσαν Σάκοτα μετά την έξοχη. Πάσα του Νίκ Καλάθη. Ξαναμαζεύει ο ίδιος. Γυρίζει αστοχή. Τέλος αγώνα. Μια μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα με 82-61, με πολλούς διακριθέντες, με ωραίο μπάσκετ στο δεύτερο ημίχρονο, με υψηλό σκορ και πλούσιο θέαμα. Το πρόσωπο του αγώνα, αναμφίβολα, ο Θανάσης Αντετοκούμπο, με τις άμυνές του ξεσήκωσε το κοινό, αλλά εκείνος που έκανε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο, πράγματα που ενδεχομένως δεν αποτυπώνονται στο φύλλο της στατιστικής, ήταν ο Νίκ Καλάθης. Βλέπετε κάποια στατιστικά στοιχεία. Το Ισραήλ πήρε 16 περισσότερα rebound, αλλά έχασε με 21 πόντους διαφορά. Έκανε και 12 λάθη περισσότερα. 26 πάρα πολλά για αγώνα εθνικών ομάδων. Ελλάδα-Ισραήλ 82-61. Το ζω από τους Έλληνες παίκτες και το προπονητικό team στο κέντρο του γηπέδου και τα χειροκροτήματα από τον κόσμο, τους πελαργούς, τις κερκίδες. Οι διεθνείς ανταποδίδουν 2-2 για την Ελλάδα σε αυτό το ξεκίνημα της προκριματικής φάσης για το παγκόσμιο κύπελο του 2019. Ο Χάρης Γιαννόπουλος.